τραγωδία το πρωί της Τρίτης εδώ στη Διασταύρωση των Οδών Ευβοίας και Ανθίας. Φωτιά ξέσπασε μέσα σε μονοκατοικία με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Από την οικία ακούστηκε μία δυνατή έκρηξη και τα τζάμια του σπιτιού έσπασαν με αποτέλεσμα να εξφεδονιστούν δεκάδες μέτρα μακριά. Οι γείτονες πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους έντρομοι και είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διόροφο σπίτι. Κάλεσαν την πυροσβεστική καθώς φοβήθηκαν για τα χειρότερα. Δίπλα μένω. Ακούσατε το εμπάμ. Εγώ μπήκα μέσα πρώτος. Έκρηξη πράγει. Έκρηξη. Τώρα την βάλανε και την ψήσανε, δεν το ξέρει. Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πόρτα της οικίας ήταν κλειδωμένη και οι πυροσβέστες έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να προσεγγίσουν το σημείο. Μέσα στο σπίτι βρήκαν τον πατέρα της οικογένειας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Όμως λίγο πιο εκεί βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Η άτυχη 60χρονη μητέρα της οικογένειας ήταν απανθρακωμένη. Καπνάνε, έβγαινε, αλλά τώρα πόσο έγινε, δεν ξέρω. Ακούσατε για έκρηξη, έγινε έκρηξη, έτσι που είπανε. Τους ξέρατε. Ναι, χρόνια, εντάξει. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώσεις του οποίου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, ο οποίος συνήλθε και βγήκε από το σπίτι. Τραγικά πρόσωπα, τα παιδιά της οικογένειας που έμεναν στο ίδιο οίκημα. Οι γείτονες δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί. Στο σημείο βρέθηκε και η ιατροδικαστής, αλλά και το ανακριτικό της πυροσβεστικής που διερευνά τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.